Stalin με την τράπη. You got the soul. Καλημέρα, καλημέρα, τι σας έχω εδώ. Λυσάξατε στο Instagram, θέλουμε βίντεο με Diva, θέλουμε TV, θέλουμε Daytona TV. Ανεβάζω δημοσκόπηση Daytona TV πάλι. Daytona TV, οπότε θα κάνεις βίντεο με τον Daytona, με τον TV, με τον TV, με τον TV. Λυσάξα το όλοι. Οπότε θα κάνουμε με τον TV βίντεο. Να το λοιπόν το TV, πάρτε το. Daytona TV, το 10, δεν ξέρω τι μοντέλο είναι, 15, δεν ξέρω, είναι το ejection πάντως, είναι το EFI, το EFI. 50 κυβικά, ejection, εγκέφαλος. Κόφτη στα 45 χιλιόμετρα. Ελπίζω να ακούγομαι και να μην γίνει καμία μαλακιά. Μαμά, το μηχανάκι έχει κόφτη στα 45 χιλιόμετρα. Τερματίζει. Πιστεύω ότι το μαμά το μοτέρ έχει πολλές πιθανότητες να πάει παραπάνω χιλιόμετρα, αλλά το κόβει ο εγκέφαλός του. Δεν γνωρίζω τι αναβάθμιση μπορεί να πάρει ή αν μπορεί η εταιρεία να κάνει remap στον εγκέφαλο το μαμά και να αφαιρέσει, ας πούμε, τον κόφτη. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Όπως και να έχει, δεν ξέρω αν αξίζει να το κάνεις αυτό σε ένα 50 μοτέρ. Αλλά σήμερα ας μιλήσουμε για αυτό εδώ το μοτέρ που έχει το μηχανάκι αυτό και για το τι μετατροπές έχουν γίνει σε αυτό το μηχανάκι. Εδώ μεταξύ σας είχα πει και σε ένα άλλο βίντεο ότι θα σας πω ένα story time με αυτό το μηχανάκι και την πατέντα που είχαμε κάνει και δούλευε, θα σας πω αμέσως τώρα. Όταν το παιδί αγόρασε το μηχανάκι, ουσιαστικά καινούριο, με 300 χιλιόμετρα, το είχε πάρει ένας παππούς από τα Γρίνιο, δεν θυμάμαι τώρα. Το είχε αγοράσει, μη με ρωτήσετε πόσο, δεν γνωρίζω. Οπότε το πούλησε εκείνος και το πήρε το παιδί, ο Θοδωρής, όπου από την πρώτη βελτίωση που ήθελε να κάνει, ήρθε σπίτι μου και την κάναμε μαζί. Το μηχανάκι όταν το έφερε σπίτι ήταν εντελώς μαμά. Ήταν εντελώς μαμά, όταν λέμε μαμά, τελείως, είχε και καθρέφτες, αν θυμάμαι καλά. Του είχε βάλει ένα Angel Eye μπροστά, έτσι με κόκκινο γύρω-γύρω ματάκι. Χοντρά λάστιχα, 50 μοτέρ, γρανάζι πίσω 44, ένα τέτοιο γρανάζι. Να το. Ένα τέτοιο γρανάζι πίσω και ένα τόσο μικρό για να τραβάει μπροστά. Έτσι βγαίνει από τη μάνα το αυτό. 11 μπροστά, 44 πίσω.
Και το φέρνει σπίτι και του λέω θα το κάνουμε καρπερατέρ το μηχανάκι. Είχα σκεφτεί να μην δώσουμε πολλά λεφτά, να έτσι να δώσουμε να το κάνουμε ένα καρπερατέρ, ίσως να το βάζαμε ένα 72 κιλονροπίστων και μια κεφαλή 72άρα και να έπαιρνε λίγο τα πάνω, με ένα καρπερατεράκι μεγαλύτερο και να έπαιρνε λίγο τα πάνω το μηχανάκι. Και του λέω εκείνη τη μέρα σπίτι, κοιτάω, λύνουμε το μηχανάκι στο σπίτι μια νόλου παιδιού είχε γίνει αυτό και κοιτάω να δω πως είναι, να δω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι από το που πας. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το παλιό το TV του καρπιρατεράτο ή από το Sprinter, γιατί η Sprinter TV να ξέρετε είναι ίδια και το σασί και τα ηλεκτρικά και πλεξούδες και όλα. Εν τω μεταξύ στρώσανε το δρόμο εδώ και γουστάρω τόσο πολύ, ήρθα και χτες εγώ με το Sprinter και πήγα εδώ στροβούλες, στρώσανε και είναι ωραίες, απλά έχει κίνηση σήμερα. Και κοιτάμε να δούμε, να δω εγώ δηλαδή, πως είναι. Εν τω μεταξύ αυτά τα λάστιχα είναι και γαμώ τα λάστιχα παιδιά. Είναι τα Michelin, τα City Pro νομίζω. Είναι και γαμώ τα λάστιχα. Μπαίνουν τάπα. Θα γίνει ρε παιδιά. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, και κοιτάω και βλέπω ότι το σασί είναι το ίδιο, μόνο που έχει κολλημένες κάποιες άλλες βάσεις για να μπει πάνω ο εγκέφαλος, για να μπει ο ανορθωτής που έχει έναν άλλον ανορθωτή, για να μπει μια ασφαλειοθήκη που έχει πίσω στην ουρά. Δεν ξέρω αν είναι ασφαλειοθήκη, άμα είναι θύρα ανάγνωσης του εγκεφάλου, μπορεί να είναι και αυτό. Και σε γενικές γραμμές είναι το ίδιο το μηχανάκι. Και λέω, κομπλέ λέω, το μηχανάκι θα το κάνουμε καρμπιρατέρ. Και δεν κοίταξα κάτι εκεί τη μέρα, μόνο αυτό. Το τι καλό διαβγάζουν τα ρεύματα, τα ποινία. Και του λέω ρε παιδί μου, τέλος πάντων, του λέω πήγαινε πάρε μια πλεξούδα ηλεκτρονική, πολυπλασιαστή, καρμπιρατέρ. Και τεπόζιτο είχα εγώ γιατί το προηγούμενο μηχανάκι που είχα με τον αδερφό μου, το πρώτο μας μηχανάκι, δικό μας, ήταν ένα τέτοιο. Λιφάν όμως τέτοιο, λιφάν σούπρα. Οπότε είχα αλλάξει 2-3 τεπόζιτα εγώ και το ήξερα πως είναι το μηχανάκι. Και είχα και τεπόζιτο για να το βάλω. Οπότε έρχεται σπίτι και πριν, ευτυχώς δηλαδή, πριν να αρχίσω να ξυλώνω το μηχανάκι, κοιτάζω τι ρεύματα βγάζουν τα παινία. Και τα ποινία βγάζουν, αν θυμάμαι καλά, 3 κίτρινα ή 4. Ναι, κάπως έτσι. Και λέω, όχι ρε φίλε, δεν θα κάνουμε δουλειά. Γιατί τι γίνεται τώρα, ακούστε πώς γίνεται τώρα. Την εντολή στον πολυπλασιαστή για να δώσει πινθήρα. Όσοι γνωρίζετε θα με καταλαβαίνετε, τώρα όσοι δεν με γνωρίζετε θα τα πούμε σε ένα βιντεάκι κάποια στιγμή. Πώς λειτουργούν όλα αυτά. Η εντολή για να δώσει σπινθήρα στο μπουζί ο πολυπλασιαστής στο injection έρχεται από τον εγκέφαλο. Ενώ στο καρμπιρατέρ έρχεται από τα ποινία. Η αντίδραση για το σπινθήρα στο μπουζί έρχεται από τα ρεύματα στο καρμπιρατέρ. Οπότε το πρώτο εμπόδιο είναι αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να στείλεις πινθήρα χωρίς τον εγκέφαλο με αυτά τα ρεύματα. Οπότε από εκεί βλέπεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις καρπιρατέρ το μηχανάκι χωρίς να αλλάξεις, χωρίς να το αλλάξεις τα ρεύματα, τα ποινία δηλαδή. Οπότε του λέω άκυρο, κοίτα άκυρο, κάνει υπομονή να βάλουμε, να μαζέψεις λίγα λεφτά, να βάλεις ένα μοτεράκι άλλο πάνω, όπως και έβαλε, ένα μοτεράκι άλλο επάνω, για να κάνεις τη δουλειά σου. Αλλά λέω, αφού είμαστε που είμαστε λέω εδώ, δεν κάνουμε και την πατέντα μας, να δούμε αν θα δουλέψει. Και μου λέει, τι πατέντα ρε πανάρα,
Έτσι μου λέει, πανάρα με λέει ο Θοδωρής. Ωραία στροφή κι αυτή. Έχω πόση ώρα, έσκασα από τη ζέστη. Ρε παιδιά, φρένο γκάζα το πάμε εδώ πέρα τώρα ρε φίλε. Και μου λέει, ποια πατέντα ρε πανάρα μου λέει. Του λέω, θα δεις. Βρίσκω ένα λαιμό που είχα από καρμπιρατέρ και έχει πάρει τώρα ο Θοδωρής να βάλουμε καρμπιρατέρ αυτό που φοράω εγώ στο σπρίντερ. Ένα κέικινγκ που σας είπα ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο, που έρχεται σε μαϊκούνι, κουτί και τέτοια. Κάτσε να βγούμε περιφερειακό ή να μπούμε μέσα. Λέτε, εδώ είμαστε στον Ιδρύ, για όσους δεν γνωρίζουν, είμαστε στον Ιδρύ. Εδώ που γίνεται χαμός κάθε καλοκαίρι, φέτος δεν γίνεται τίποτα γιατί κοροναβάιρους και τέτοια, μόνο τέτοια έχει εδώ και θα πέσω σε όλες τις λακκούβες για να τα δούμε. Είμαστε νηδροί, μπορεί να πάμε από μέσα, κάτσε να δω που είναι, πάμε από μέσα και να γυρίσουμε απ' έξω, μάλλον. Και του λέω, θα δεις τι θα κάνουμε. Όχι, μην πάτε όλοι από μέσα, έλα ρε φίλε, όλοι από μέσα θα πάτε. Λοιπόν, του λέω, φέρε μου το δεκαράκι να βάλουμε απάνω το καρμπιρατέρ. Και βάζουμε παιδιά το καρμπιρατέρ απάνω με το λαιμό. Του λέω, τράβω μανιβελιά. Τραβάει μανιβέλα και δούλευε το μηχανάκι. Δούλευε πένα, δηλαδή το όλευε και λέει, θα το πάρω πάω βόλτα. Κοιταζόμασταν και έχουμε παιδιά κάνα τέταρτο που έχουμε γαμιδί στο γέλιο. Που γελάμε γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δουλεύει ένα injection μηχανάκι, δουλεύει με καρμπιρατέρ, χωρίς καρμπιρατέρ. Τι είπα τώρα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς δουλεύει ένα injection μηχανάκι με εγκέφαλο χωρίς το σώμα του και με ένα καρμπιρατέρ. Και να έχουμε τώρα να γελάμε και να τραβάω καζιά και να μαρσάρει αυτό ρε. Τρολιά ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε. Και μετά τέλος πάντων του λέω, άστο δεν θα το βάλουμε, του λέω, γιατί μπορεί να μείνεις. Δεν ξέρω, μπορεί να μείνεις τώρα, δεν είναι να το πάρεις να πας βόλτα, ξέρω εγώ. Εν μεταξύ τον έχω πίσω, έχει πάρει το σπρίντερ, γιατί ήρθα μαζί βόλτα. Έτσι που λέτε, και μετά του βάλα πάλι το σώμα, πήγε σπίτι του και πήρε μετά το μοτεράκι, αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα κλασικό λιφάν. Θέλετε να πάμε μία από παραλία, πάμε μία από παραλία. Είναι ένα κλασικότατο λιφάν 110. Λιφάν 110, εδώ παραλία Νηδριού. Περισσότεροι όσοι έχετε έρθει στη Λευκάδα έχετε έρθει εδώ σίγουρα. Οπότε είναι ένα αξιόπιστο λιφάν 110. Για όσους έχουν αντίθετη γνώμη με το λιφάν, παιδιά να πάτε να αλλάξετε γνώμη, το λιφάν είναι σκυλί μαύρο, εύω, πώς το κόβετε. Το λιφάν είναι σκυλί μαύρο, τέλος πάντων, εντάξει το συγκεκριμένο μπορεί να μην βγήκε το σκυλί γιατί το έχει ξεκολλιάσει και στα 1000 χιλιόμετρα θέρισε ένα γρανάζι ο Θοδωρής, το γρανάζι της καμπάνας, αυτό που γυρίζει την καμπάνα εδώ, του μάδισε 2-3 δόντια και τέλος πάντων, εντάξει, αλλάξαμε μετά ένα γρανάζι το οποίο βάλαμε από το παλιό το μοτέρ και μια καμπάνα επειδή θέλαμε εμείς. Γιατί γίνεται τόσο χαμός εδώ πέρα ρε φίλε τώρα. Ανοίγω λίγο μάγκες, έχω σκάσει. Άντε Λεβέιτ, περνάς. Δεν ξέρω που θέλει να πάει. Δεν ξέρω που θέλει να πάει ρε, δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν ξέρεις που θες να πας. Είναι δυνατόν. Να μην ξέρεις που θες να πας. Αυτά, το αλλάξαμε αυτό. Το μοτεράκι, του βάλαμε πάνω πλεξούδα, ό,τι είχε πάρει από πριν. Ανορθωτές, πολλαπλασιαστές όλα. Έχει γίνει δουλειά εργοστάσιο. Όταν λέμε εργοστάσιο, εργοστάσιο, πήρε και τεπόζιτο γνήσιο. Γιατί να το ξέρετε και με τα τεπόζιτα και με όλα, πάντα γνήσια παιδιά, δεν είναι να παίρνει συμμετασιών. Δεν είναι να παίρνει συμμετασιών γιατί δεν αξίζει. Σου βγαίνει πιο ακριβό από ό,τι θα έπαιρνε στο ημιτασιόν.
σου βγαίνει πιο ακριβό από ό,τι θα παίρνεις στο γνήσιο και θα έχεις τελειώσει, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Ναι, πήρε και ντεποζιτάκι καινούριο, πήρε φιλοτεράκι καινούριο που πρέπει να το συνδέσουμε. Θα κάτσουμε μια μέρα να το συνδέσουμε γιατί δεν το έχουμε συνδέσει. Και φεύγουμε, φεύγουμε. Δευτέρα, Δευτέρα. Πάρτα, να τα δείτε εδώ εσείς τα καγκουράκια. Λοιπόν, και έχουμε βάλει τώρα το μηχανάκι, θα το δείτε και στην αρχή που θα σας έχω βάλει εκεί το bikeboard. Φοράει μια motorsport, ο καλύτερος συνδυασμός, Lifan 110 και motorsport. Φοράει μάσκα Supra. Φοράει γρανάζια, το μαμά το Lifan μπροστά και πίσω φοράει 36. Τι άλλο φοράει, τα πλαστικά του κανονικά. Και να, μόνο το φλωτεράκι δεν δουλεύει. Φυμέ με βράνει εδώ. Και τι άλλο. Αυτά νομίζω, δεν φοράει κάτι άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα γυρίσω, για να δούμε, να γυρίσω εδώ. Και ένα άνοιγμα εδώ λίγο. Πηγαίνει στρωτά, πηγαίνει ομαλά, δεν πηγαίνει καλά, αλλά σπασμένα, πώς σας πω. Να είναι έτοιμο να διαλυθεί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε καταράκτες τελικά. Δεν πάμε στο κιόσκι, όσοι είστε από εδώ ξέρετε που είναι το κιόσκι, είναι κάπου στο διάλογο, είναι εκεί πάνω νομίζω. Τώρα στις καταράκτες μπαίνουμε κάπου εδώ, ή το έχουμε περάσει? Όχι, δεν το έχουμε περάσει. Και πάμε. Και τώρα από εδώ, μάγκες, πάμε στους καταράκτες, εδώ στον Ιδρύ. Εδώ έχει stop, δεν το ξέρω ότι έχει stop εδώ. Αλλά φύγουμε γιατί δεν έχετε κανένας. Το μηχανάκι είναι σαν τον Daytona, ό,τι γνώμη έχω για τον Daytona, έχω για το δικό μου το Daytona, το Sprinter έχω και γι' αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο μηχανάκι. Μπαίνει και ωραία. Είναι ακριβώς το ίδιο μηχανάκι. Όταν λέμε το ίδιο, είναι το ίδιο. Μπαίνει πάρα πολύ ωραία. Τώρα ήρθε το πρωί και το μαζέψαμε λίγο γιατί δεν του είχε τις ποδιές τέτοιες. Του είχε μόνο αυτές τις ποδιές. Όχι, ναι, ξέρετε, όχι αυτές. Μόνο αυτές είχε. Ήρθε, τσιβάλαμε γιατί το πατή είναι πιο του πάνω. Έτσι το χαμηλώσαμε άλλο λίγο. Γιατί το είχαμε χαμηλώσει όταν είχε κάτι χοντρά λάστιχα. Είχε τα χοντρά τα λάστιχα και δεν μπορούσαμε να το χαμηλώσουμε πολύ γιατί θα έβρισκε. Και τώρα το χαμηλώσαμε άλλους 2 πόντους. Έχει πίσω το μηχανάκι, έχει κολάρα. Γιατί έχει χαμηλώσει μπροστά τώρα και είναι, θα το δείτε στην αρχή, είναι πένα. Είναι ένα ωραίο μηχανάκι και βολικό. Για το δίπλωμά του. Θα το τονίζω αυτό που λέω, για το δίπλωμά του. Γιατί όπως σας λέω και στο Instagram, παιδιά, και εγώ δεν θα κράταγα τον Daytona τώρα άμα είχα δίπλωμα για κάτι άλλο. Ή άμα είχα δίπλωμα για Krypton X, ή για Sim, ή για GTR. Προφανώς και θα έπαιρνα ένα από εκείνα, αλλά το θέμα είναι μου είναι το δίπλωμα. Γιατί το δίπλωμα, τώρα εντάξει, ήθελα να το πω σε ένα άλλο βιντεάκι γι' αυτό με το δίπλωμα. Αλλά θα το πω, θα το αναφέρω τώρα. Το δίπλωμα δεν είναι μόνο η αστυνομία, να έχεις δίπλωμα για την αστυνομία. Το δίπλωμα είναι για σένα, γιατί άμα τρακάρεις και δεν έχεις δίπλωμα ή άμα το οτιδήποτε, χωρίς να τρακάρεις και δεν φταίς εσύ, θα σου πάρουν όχι το βραγί, ό,τι είσαι και δεν είσαι. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Άμα δεν έχεις δίπλωμα, φταίς. Δηλαδή πες ότι παραβίασε άλλο στο stop και έπεσες εσύ απάνω του, επειδή αυτός παραβίασε στο stop. Ωραία, πλανάρες έχω βγάλει εδώ. Επειδή αυτός παραβίασε το stop, αν δεν έχεις δίπλωμα, την έχεις βάψει. Εγώ γι' αυτό το θέλω το δίπλωμα. Γιατί
το οτιδήποτε να σου τύχει, δεν είσαι καλυμμένος. Και προφανώς, παιδιά, και δεν σημαίνει ότι όποιος έχει δίπλωμα ξέρει να οδηγάει, ε. Πού να πάω να το βγάλω τώρα. Λοιπόν, μάγκες μου, φεύγουμε από εδώ. Έβγαλα τα πλάνα που ήθελα με το TV. Λοιπόν, όπως είπαμε, το δίπλωμα πριν. Τώρα γυρνάμε, πάμε προς την πόλη. Σήμερα έχει full ζέστη. Full, όταν λέμε full, full, δεν ξέρω αν πηγαίνει παραπέρα. Χτες και σήμερα, λέει, ήταν οι πιο ζεστές μέρες του χρόνου, κάτι τέτοια διάβασα. Μπορεί και να είναι βλακίες αυτά που διάβασα, αλλά τέλος πάντων. Το βγάλαμε και το βιντεάκι με το TV, που γουστάρατε τόσο πολύ όλοι, με αυτό το παλιό TV. Έτσι είναι ένα Daytona TV από πάνω, δηλαδή άμα πάτε να το αγοράσετε ή να το οδηγήσετε. Έτσι είναι, ωραίο μηχανάκι, ό,τι θα πούμε και για το Daytona. Πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι, ωραίο στρίψιμο, βολικότατο και για δύο άτομα. 50 μοτέρ όχι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Μετατροπή ναι. Μετατροπή ναι. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, μετατροπή σε καρμπιρατέρ και σε injection. Έχω ένα παιδί που έχει ένα Daytona Sprinter injection και έχει βάλει 125 μοτέρ επάνω, injection πάλι, που και αυτό είναι αξιόλογο νομίζω, γιατί πολύ ενδιαφέρεστε και είστε σε δίλημα αν είναι να αγοράσετε να το κάνετε καρμπιρατέρ ή αν αξίζει να το κάνετε. Αυτός εδώ δεν ξέρει να στρέφει εδώ ο Κακομοίρης, κάτσε να το φύγω. Πολλοί είστε σε δίλημα αν είναι να το αγοράσετε μοτέρ 125 Daytona ή να αγοράσετε δεν μπορώ άλλο ρε φίλε με την κίνηση, δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, μου έχει βγει η Παναγία, κάθομαι και περιμένω ακόμα και μέσα στο στενό να προχωρήσουνε. Ρε φίλε, αν μπορούμε να μπούμε σε μια στροφούλα ωραία. Έχω που λέτε ένα Daytona 125, η Jackson είναι ένα παιδί που έχει. Τώρα αν θέλετε με εκείνο βιντεάκι, τα γνωστά γράφτε στα σχόλια ή γενικά μου πατάτε στα stories. Θέλουμε βίντεο με τέτοιο μηχανάκι, θέλουμε βίντεο με άλλο μηχανάκι. Άμα θέλετε άλλα μηχανάκια να δείτε στο κανάλι, να μου γράψετε στα σχόλια τι άλλο θέλετε. Έχω κάνα δυο που είναι αρκετά γρήγορα και αξιόλογα μοτεράκια, τα οποία είναι τέτρα βάλβιδα, αυτό θα πω μόνο. Έχουμε τετραβάλβιδο full, οπότε μαζευτείτε. Το φρένο πίσω δεν μου αρέσει πολύ. Οπότε μαζευτείτε στο κανάλι, στείλτε το σε όλους τους φίλους σας, κοινοποιήστε παντού. Γράψτε μου τι μηχανάκια θέλετε, γράψτε μου άμα σας άρεσε το TV. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, μπορεί να έχω ξεχάσει να πω πράγματα. Μπορεί να μην γράφω ήχος ή η κάμερα, μπορεί να γράφει και η κάμερα κοιτάει αλλού. Μπορεί το οτιδήποτε, δεν ξέρω, άθρος. Κοινοποιήστε, ανεβάστε story και σας κάνουμε repost. Και μάγκες, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Να είστε καλά, προσοχή. Και σας βάζω άλλο ένα πλανάκι ακόμα να δείτε πως φαίνεται το μηχανάκι. Πως φαίνεται το μηχανάκι όταν το οδηγάς από κάτω. Και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Τα φιλιά μας από μένα και από την Τίβα και από το Daytonάκι μου πίσω. Λοιπόν, αυτά.